καλά έκανε, γιατί σου λέει τα έχουμε απαντήσει. Το έχει πει και ο ίδιος. Είχε γίνει γνωστό, το είχαμε επιβεβαιώσει και εμείς και εσείς, νομίζω, Γιώργο, μέσα από το Ζάπι, ότι λίγο πριν το Πάσχα έδωσαν τα χέρια. Το Μέγκα δεν ήθελε να την πατήσει όπως άλλες χρονιές που περίμενε τελευταία στιγμή να ανανεώσει το συμβόλαιο των παρουσιαστών. Και έτσι του χρόνου, Έλενα, Μάρκος τουλάχιστον, γιατί η Έλενα διατηρεί τις επιφυλάξεις, ήταν στο αν τιμόνι του πρωινού. Καλά, θα είναι. Και αν όλα πάνε όπως τα θέλει και ο Μάρκος, ενδεχομένως να είναι και μεγάλο μέρος του σχήματος που βλέπουμε φέτος δίπλα. Γιατί θέλουν να γίνουν αλλαγές, θέλει ο Μάρκος να αλλάξει κάτι. Μιλάμε για το πρωινό. Η Τσαβαλιά, η Πολίτη, ο Ουγγαρέζος. Μεγάλο μέρος από αυτούς θα παραμείνουν. Αυτό περιμένουμε όλοι. Γιατί είχαν ακουστεί μέσα στις αρχές της Άνοιξης ότι ενδεχομένως να αλλάξουν οι περισσότεροι. Το σίγουρο είναι λοιπόν, για να το πάμε με κρατούμενα, έχουμε Μάρκο. Έχει δώσει ο Μάρκος τα χέρια, το λέει και η Έλενα Τσαβαλιά. Αλλά ρε παιδιά, είσαι η Τσαβαλιά, είσαι η γυναίκα του Μάρκου. Έχει κλείσει ο Μάρκος και εσύ περιμένεις τώρα να σε πάρουν τηλέφωνο. Πιο ωραίο είναι αυτό, γιατί δείχνει ότι είναι δύο μονάδες και ότι δεν πήγανε σε ζευγάρι. Και νομίζω ότι αυτό το διευκρίνησαν και από την αρχή, έτσι δεν είναι? Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Και όντως δεν πήγαν σε ζευγάρι. Σαν τι πήγαν. Εντάχθηκε τελευταία στιγμή. Σαν τι πήγαν. Σαν ζευγάρι τους βγήκε μετά. Σαν ξαφύγανε. Ότι συναντιούνται, ας πούμε, στον διάδρομο, στο στούντι και λένε, έλα βρε, τι κάνεις. Πώς και εσύ, ζω, πήγανε με διαφορετικά αυτοκίνητα και ξαφύγανε, αχ, ο άντρας μου. Έλα, παιδί μου, είναι αυτές οι συμπτώσεις. Έτυχε να τους πάρουν στην ίδια δουλειά τώρα και στη δουλειά να το κάνουμε θέμα. Εγώ πάντως για το βραδινό του Μάρκου διάβασα ότι μάλλον δεν θα πάει. Έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα. Δεν θα γυριστούν άλλα επεισόδια. Α, δεν θα γυριστούν. Δεν ικανοποιήθηκε το Μέγκα. Εσύ ικανοποιήθηκε σαν τηλεθέαση το Μέγκα. Να σου πω την αλήθεια, Παρασκευή βράδυ δεν κοιτάω και πολύ τηλεόραση. Θα βγει για ένα φαγητάκι, βρε παιδάκι μου. Για ένα φαγητάκι. Μέσα στη βδομάδα είναι σόκλι στο μοναστήρι. Εγώ άντεξα να δω ένα πεντάλεπτο μέχρι εκεί. Και αν γυρίσω το βράδυ μπορεί να δω λίγο τη φίλη μου. Τόσο άντεξα, δεν από ψέματα. Εγώ να την πω την αλήθεια που είδα μια μισή εκπομπή, υπήρχαν σημεία, όχι όλα, αλλά υπήρχαν σημεία που μου άρεσαν, που πέρασα ωραία, ήταν σκεδαστικό. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις δει βιντεοκασέτες του 80? Ναι, ωραία, και είμαι ήταν σίγουρος. Κακές δηλαδή. Εγώ έχω δει, για να δούμε. Εσύ έχω αντέξει ένα πεντάλεπτο. Όπως και τότε. Όπως και τότε. Στη χρυσή, όπως λέμε. Συγγνώμη που δεν έχω δει και δεν μ' αρέσει. Στη χρυσή εποχή της βιντεοκασέτας υπήρχαν βιντεοκασέτες που δεν ήταν πολύ ωραίες, αλλά υπήρχαν και άλλες. Που δεν ήταν στο παλιά. Έλα, έχουμε πολλά θέματα. Δώστε μου λίγο το.